Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. What's up, φτάσαμε εδώ, είμαστε στο House of Bars. Όπως πάντα, όπως πρέπει, για να μιλάμε για τα πάντα, για τη hip hop κουλτούρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Και τώρα θα μιλήσουμε για rap news. Αλλά πριν από αυτό, μπείτε Insta, μπείτε TikTok, μπείτε παντού, γράψτε Falerian View, γράψτε Mea TV και ακολουθήστε μας. Λοιπόν, ξεκινώ. Ο Rick Ross αγοράζει αρχοντικό 37 εκατομμύρια δολαρίων στη γειτονιά του Diddy στο Miami. Τσεκάρετε. Ο Rick Ross φέρεται να βρίσκεται στη διαδικασία αγοράς μιας έπαυλης στο Miami Beach για μια βαριά οκταψήφια τιμή που θα τον κάνει γείτονα του Diddy. Εντάξει, τώρα για να είσαι γείτονας του Diddy πρέπει να πληρώσεις τώρα, να τα λέμε κι αυτά. Σύμφωνα με το TMZ, ο Rose έχει υπογράψει συμβόλαιο για την αγορά ενός ακινήτου στο Star Island για το εκπληκτικό ποσό των 37 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η συμφωνία προφανώς δεν θα οριστικοποιηθεί, η νεότερη έπαυλη του Rick Ross αναμένεται να υποβληθεί σε μια σειρά ανακαινήσεων για να μεταμορφώσει το πολυτελές ακίνητο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του μεγιστάνα της MMG. Το ιδιωτικό κτήμα 40.000 τετραγωνικών ποδιών μπροστά στον ωκεανό, δηλαδή κάπου 15 στρέμματα, 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, το ιδιωτικό κτήμα των 40.000 τετραγωνικών ποδιών μπροστά στον ωκεανό διαθέτει 6 υπνοδωμάτια και 9 μπάνια, καθώς και θερμενόμενη πισίνα, αίθουσα ψυχαγωγίας, καλοκαιρινή κουζίνα και άλλες ανέσεις. Εντάξει, δίνεις 37 εκατομμύρια, νομίζω 5 πράγματα πρέπει να τα έχει. Δηλαδή, κρίμα θα είναι αλλιώς, να δώσεις τα λεφτά σου. Πάμε στο επόμενο μας νέο και το επόμενο μας νέο είναι ότι η Nicki Minaj και ο 21 Savage συμμετέχουν στο νέο update του Call of Duty. Ναι, άμα θέλεις να παίξεις τη Nicki Minaj, θα παίξεις τη Nicki Minaj στο Call of Duty. Η Nicki Minaj και ο 21 Savage φέρονται να είναι χαρακτήρες που μπορείς να παίξεις στο Call of Duty, Modern Warfare 2 και Warzone 2. Σύμφωνα με την Hey I'm Alex, η start της rap θα είναι χαρακτήρα στην επερχόμενη ενημέρωση, στο επερχόμενο update, σεζόν 5 του παιχνιδιού. 21 Savage και Nicki Minaj έρχονται στο Modern Warfare 2 και Warzone 2, έγραψε στο Twitter την Τετάρτη 12 Ιουλίου. Σε απάντηση σε έναν ακόλουθο που υπέθεσε ότι η Nicki και ο 21 θα μπορούσαν να συνεργαστούν για ένα αποκλειστικό τραγούδι του Call of Duty, ο Alex επιβεβαίωσε ότι θα ήταν 100% στο παιχνίδι ως χαρακτήρες. Δεν θα μας κάνουν τραγούδι οι δύο, θα είναι πολύ ακριβό να μας κάνουν τραγούδι για το Modern Warfare, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και εγώ έχω παίξει μερικές φορές, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ ωραία γραφικά, έχει πολύ ωραία physics θα πω. Οπότε ναι, θα πούμε στο Call of Duty να έχει και την Nicki Minaj να είναι εκεί πέρα, να πηγαίνει και να την πυροβολάνε για να τους πυροβολάει. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και γυρνάμε πολύ γρήγορα πίσω στο Summer Edition Rap Album Facts εδώ στο House of Bars. One. What's up, τι κάνετε, είμαι ο Duke, είμαστε εδώ στο House of Bars όπως πρέπει να είμαστε και τώρα θα μιλήσουμε για Rap Album Facts, αλλά είναι τα καλοκαιρινά Rap Album Facts, δεν σας αφήνουμε έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Another Day, Another Baller του South Psycho, μου αρέσει πάρα πολύ, του 1995, τσεκάρετε. Το Another Day, Another Baller είναι το μοναδικό στούντιο άλμπουμ από το αμερικανικό δίδυμο Hip Hop South Psycho που κυκλοφόρησε στις 4 Ιουλίου του 1995. Οι ηχογραφίες πραγματοποιήθηκαν στο Just Fresh Recording Studio στο Houston. Την παραγωγή ανέλαβε ο E Smoke One Productions με τους James Hensley και Tony Draper να υπηρετούν ως εκτελεστική παραγωγή. Executive Producers. Αυτά τα νότια άλμπουμ, αυτά τα άλμπουμ του Νότου, του Dirty South που έχουν τόσο σάπια εξώφυλλα, που για κάποιο λόγο μου αρέσουν αυτά τα σάπια εξώφυλλα. Δεν ξέρω, είναι λες και έχεις δώσει σε παιδάκι το Photoshop και κάνει πρώτη φορά Photoshop και έχει λίγο ταλέντο, αλλά τα κάνει όλα λάθος. Αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, επιπλέον διαθέτει guest εμφανίσεις από τους Sable, Tella και MJG. Το άλμπουμ γνώρισε επιτυχία στα charts του Billboard, φτάνοντας στο νούμερο 63 του Billboard 200 και στο νούμερο 8 στα top R&B και hip hop albums. Τέλος κυκλοφορούν δύο single, το Attitudes και το New Day, αλλά κανένα δεν έφτασε στα charts του Billboard. Κανένα. Λοιπόν, τώρα θα πούμε για ένα άλλο άλμπουμ, το True από τον True.
Απλά το true είναι το αλήθεια true και ο true γράφεται χωρίς το e, είναι TRU. Το 1995 και αυτό, το true είναι το τρίτο studio album που κυκλοφόρησε στις 25 Ιουλίου του 1995 από το rap group true. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο album του group που κυκλοφόρησε μετά από δύο ανεξάρτητα album και κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 25 στα κορυφαία album R&B, hip hop και στο 14 στους Top Heat Seekers. Αυτό είναι λοιπόν. Πάμε τώρα για καλοκαιρινά album και τώρα θα δούμε ένα κομμάτι το οποίο έχει αφήσει ιστορία από Lil Wayne, Amelie. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο, τα λέμε σε λίγο. One! What's up, what's up, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Τζιου και είμαστε εδώ στο House of Boys όπως πρέπει να είμαστε. Και τώρα θα συζητήσουμε για new releases, θα μιλήσουμε για ένα νέο τραγούδι του Spino και του Wizkid, το Loju. Ο Spino και ο Wizkid είναι από τις δύο εξέχουσες και διάσημες φιγούρες το ίδιος της Afrobeat, επεκτείνοντας περαιτέρω σε dancehall, pop και πολλά άλλα. Μ' αρέσει και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η Porsche 911, νομίζω ότι είναι του 90, του 91. Τέλος πάντων, αν δεν ήταν τόσο κοστοβόρα, θα την αγόραζα και εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, ο τελευταίος, μόλις έγινε ο πρώτος Αφρικανός καλλιτέχνης που σημείωσε 3 πλατινένια σίγκα από την RIAA, επιπλέον έχουν πολλά κομμάτια μαζί, είτε ως solo κυκλοφορίες, είτε ως μέρος μεγαλύτερων έργων από οποιονδήποτε δημιουργό. Για το Song of the Day. What's up, what's up, what's up, μπαίνουμε με West Coast vibes ως συνήθως και τώρα θα μιλήσουμε για το Song of the Day που είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, ο τίτλος του είναι η χώρα μας. Δηλαδή λέγεται Grease το τραγούδι και είναι του DJ Khaled με τον Drake που είναι μια τιμή αυτή. Βέβαια, όλος ο πλανήτης θέλει να πληρώσει για να έρθει στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι και έχει κάθε λόγο να το κάνει. Αν δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές τέλος πάντων και νιώθουν ότι τους κοροϊδεύουμε, είναι καλά. Λοιπόν, το Grease είναι ένα τραγούδι του DJ Khaled στο οποίο συμμετέχει ο Drake. Αναλυτικότερα κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου του 2020, ταυτόχρονα με μια άλλη του συνεργασία, το Popstar, ως τα διπλά σύνορα από το 12ο studio album του Khaled, Khaled Khaled. Διπλό Khaled. Λοιπόν, τα τραγούδια σημάδεψαν την επανένωση μεταξύ του Khaled και του Drake, οι οποίοι συνεργάστηκαν σε διάφορα τραγούδια από το 2010. Ωστόσο και τα δύο κομμάτια έγιναν από το συχνό συνεργάτη του Drake, OZ. Επιπλέον το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 3 στο Canadian Hot 100. Εκτός Καναδά, το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των charts στην Ελλάδα, έφτασε στην πρώτη δεκάδα των charts στη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το τραγούδι λαμβάνει επίσης δείγματα της φωνής του Tupac. Τον Ιούνιο του 2020, ο DJ Khaled δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας κλήσης FaceTime με τον Director X, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει στο παρελθόν τα βίντεο του Drake για το Hotline Bling, το Life is Good και το Work, πιθανώς να υπενήσεται το βίντεο του τραγουδιού. Το Grease και το Popstar έκαναν το ντεμπούτο του στο νούμερο 8 και 3 στο Billboard Hot 100, αντίστοιχα και έγιναν το ντεμπούτο του Drake με μεγάλη διάρκεια ρεκόρ, 24ο και 25ο στο Top 10 των Hot 100. Τέλος, σημάδεψε την 39η και 40η θέση του στην πρώτη δεκάδα των Hot 100, σπάζοντας το ρεκόρ των 18 ετών της Madonna. Θα πω ότι το τραγούδι του Rick Ross στο Santorini Greece μ' άρεσε πιο πολύ, αλλά και αυτό λοιπόν θα το ακούσετε σε λίγο. Ακούστε τώρα, τα MEAD Video Music Awards 23 από τη ΔΕΗ έρχονται το Σάββατο 5 Αυγούστου στις 8 η ώρα στο MEAD. Συντονιζόμαστε όλοι για να απολαύσουμε τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χώρας με βραβεύσεις καλλιτεχνών, iconic acts, backstage στιγμιότυπα και πολλές εκπλήξεις από τη βραδιά που θα θυμόμαστε forever. Παρουσιάζει ο Θέμης Γιοργαντάς μαζί τη Superhost, Dad Lily, Fipster, Μόντε Σιντερέλα, Πέρσαντ, Βαγγέλης Νάγκης, Μιχαήλ Άγγελος Κρητικός. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα λοιπόν θα σας καληνυχτήσω με ένα υπέροχο τραγούδι, το Grease, από τον DJ Khaled και τον Drake. Θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα εδώ στο House of Boys. One.